Συνάδελφοι, επιβεβαιώνεται μέχρι και τώρα ότι αυτό το συνέδριο παροδία ήταν καλά ενορχιστρωμένο από όλες αυτές τις πολιτικές δυνάμεις που συγχωρούν, που βάζουν πλάτη και που πρωταγωνιστούν, ούτως ώστε να περάσει η πολιτική των επιχειρηματικών ομίλων και ιδιαίτερα αυτό το διάστημα που κλιμακώνεται η επίθεση στους εργαζόμενους στην εργατική τάξη συνολικά. Μόλις πριν από λίγο, σε μία άδεια ουσιαστικά αίθουσα, με πολύ συγκεκριμένους και λίγους συνέδρους σε εισαγωγικά, έγινε ένα σοαρέ με δηλώσεις του ίδιου του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ, της Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και του εκπροσώπου της κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της ΓΕΣΕΕ μόλις πριν από λίγο από αυτό το βήμα που ενορχίστρωσαν απέτησε, το μοναδικό πράγμα που απέτησε από την κυβέρνηση ήταν να εφαρμοστεί ο νόμος για το ηλεκτρονικό μητρό, ο νόμος δηλαδή για το ηλεκτρονικό φακέλωμα της εργατικής τάξης. Ο ίδιος ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης είπε ότι ούτε συνεννοημένοι να ήμασταν πρόεδρε, γιατί αυτά θέλαμε να πούμε κι εμείς, ότι θέλουμε να εφαρμόσουμε τους νόμους της κυβέρνησης οι οποίοι συμφέρουν τους επιχειρηματικούς ομίλους, την ίδια την αστική τάξη. Η εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καμία κουβέντα όσον αφορά το ότι εδώ ενορχιστρώνεται η κλιμάκωση στην επίθεση στα δικαιώματα της εργατικής τάξης, στην κοινωνική ασφάλιση, στις συλλογικές συμβάσεις, τα οποία είναι ζητήματα που καίνε, είναι ζητήματα που απαιτούν οι ίδιοι βιομήχανοι να περάσουν σε εφαρμογή αυτό το διάστημα. Επιβεβαιώνεται από αυτές τις τοποθετήσεις ότι αυτό το συνέδριο παροδία το μόνο που έχει να συζητήσει είναι το πώς η ΓΕΣΕΕ, η πλειοψηφία της, η διοίκησή της θα ενορχιστρωθεί, θα είναι στην ίδια γραμμή, στα πλαίσια του κοινωνικού εταιρισμού όπως λένε, σε ένα μαύρο μέτωπο που οργανώνουν και κλιμακώνουν αυτό το διάστημα, ούτως ώστε να επιτεθούν στην εργατική τάξη, να υπάρξει σιγή εκτίωση στο επόμενο διάστημα για να περάσουν ανενόχλητοι όλοι οι νόμοι, όλα τα ανταργατικά μέτρα που ετοιμάζουν με πρώτο αυτό της Πέμπτης την κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης. Συνεχίζουμε τον αγώνα μέσα και έξω από το ξενοδοχείο, όλα τα εργατικά συνδικάτα, οι αντιπρόσωποι του ταξικού εργατικού κινήματος, για να αποκαλύψουμε αυτή τη γραμμή, αυτόν τον προσανατολισμό, για να αναδείξουμε τη μοναδική διέξοδο που υπάρχει για τους εργαζόμενους το επόμενο διάστημα, που δεν είναι άλλη από τη μαζικοποίηση των συνδικάτων, από την καλά οργανωμένη κινητοποίηση της Πέμπτης, που πρέπει να είναι επιτυχημένη από όλους τους κλάδους, από όλους τους χώρους δουλειάς, για να δοθεί μια απάντηση κλιμάκωση στο αγώνα μας να μην περάσουν τα σχέδια τους.